Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σε τεχνική συμφωνία φαίνεται πως οδεύει η ελληνική κυβέρνηση με τους επικεφαλείς των θεσμών, αφού τα προαπαιτούμενα σιγά σιγά κλείνουν. Μαζί μας ο Δημήτρης Περφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά, όπως όλα δείχνουν, θα είναι μια σχετικά εύκολη αξιολόγηση αυτή η Τρίτη, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να κολοσιεργήσει, δεδομένου και της ευρωπαϊκής πολιτικής κατάστασης. Και αναφέρομαι κυρίως στην Γερμανία, όπου ακόμα ο κυβερνητικός συνασπισμός δεν έχει διαμορφωθεί. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι αφενός γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες και επιταχύνονται από την ελληνική πλευρά οι κινήσεις προκειμένου να κλείσουν τα προαπαιτούμενα. Και εδώ βάζω ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών που ξεκινούν αύριο. Ήταν ίσως από τα βασικότερα προαπαιτούμενα σε αυτό το πακέτο της διαπραγμάτευσης. Και από την άλλη, φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές να μην τραβήξει καμία το σκηνή, ούτως ώστε να μην έχουμε θέματα σε περιπτώσεις διαπραγματεύσεων που θα μπορούσαν να ανακολλήσουν. Και σε αυτή την περίπτωση αναφέρομαι κυρίως την ΔΕΗ. Γιατί και εδώ φαίνεται, και αυτό λέει το σημερινό μας ρεπορτάζ, ότι ίσως το πιο φλέγον θέμα αυτού του γύρου της ελληνικής μονάδας. Υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία. Προφανώς υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία στο ενδιάμεσο πρέπει να διευθετηθούν, όπως για παράδειγμα το ύψος του τιμήματος ή και κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Αλλά υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία και επιδίωξη είναι την επόμενη εβδομάδα στο Eurogroup να έχουμε να πιστοποιηθεί αυτή η τεχνική συμφωνία. Είναι μάλλον μια πολιτική απόφαση. Προφανώς έχουμε και άλλα αγκάθια, όπως για παράδειγμα είναι τα επιδόματα, τα προνοιακά επιδόματα και μια σειρά από συντάξεις που πρέπει να διευθετηθούν, κυρίως αναπηρικές, αλλά φαίνεται ότι ό,τι δεν προχωρήσει σε αυτή την φορά, είναι διατεθειμένη και η ελληνική πλευρά, αλλά είναι και διατεθειμένη και οι θεσμοί να το πάνε στην τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση μέχρι το καλοκαίρι. Και όπως όλα δείχνουν, σε αυτή την περίπτωση, μέχρι και το τέλος του χρόνου θα έχουμε λευκό καπνό και θα έχει προχωρήσει η διαδικασία της τρίτης αξιολόγησης.